αγαπούσα μου, τι κάνεις? Το άλλο Σαββατοκύριακο τυχαίνει να έχω διήμερο ρεπό. Πανηγύρνα πάλι πόλη! Έλα να σε δείξω Ακρόπολη μαράκι! Και αναρωτιόμουν αν θα ήθελες να περάσουμε ένα ωραίο φιλικό διήμερο παρέα. Τι λες? Ένας έρωτας σε λίγα λεπτά σφήνεται. Πες μου τι γίνεται και ποιος ευθύνεται. Ποιος στο πόνο και στη μοναξιά θα πνίγεται. Με πονάει που δεν βλέπω πια τα μάτια σου. Δεν νιώθω πια τα χάτια σου. Με εκδικήθηκες. Το ξέρω πάντα θα θυμάσαι όπου και να με. Με το χαμόγελό σου προσποιήθηκες. Με πονάει που δεν βλέπω πια τα μάτια σου. Δεν νιώθω πια τα χάτια σου. Με εκδικήθηκες. Το ξέρω πάντα θα θυμάσαι όπου και να με. Με το χαμόγελό σου προσποιήθηκες. Με εκδικήθηκες. Καλησπέρα καρεκλάδες και μωράκια μου, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και σε όλο τον κόσμο όπου μας βλέπουνε. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Ξεκινάμε με ευλογημένες περιοχές. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό. Τίποτα άλλο πέρα από τις ευλογημένες περιοχές. Αν θες η περιοχή σου να ευλογηθεί, θα γράψεις τώρα κάτω στα σχόλια, κάτω σταμάτω το βίντεο και γράψε. Γεια σου καλύτερότερε Έλληνα, Ευρωπαίοι, Κινέζοι, Αμερικάνοι, YouTuber του κόσμου όλου. Γεια σου μπουζαριά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου γαμιστερέ. Γαμιστερότερε μοναδικέ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου καλύτερε YouTuber και την περιοχή σας. Γεια σου μπουζαριά και την περιοχή σας. Αυτό θέλω να γράψετε. Αυτό γουστάρω να γράψετε, παιδιά, δεν είναι κινήσει αυτό που έχει. Γεμίστε μου όλοι κάτω στα σχόλια περιοχές. Και εγώ τώρα εδώ πέρα έχω μαζί μου τις 10 ευλογημένες περιοχές. Για αυτό το επεισόδιο έχουν την ευλογία των Άγιων Κυπαετών. Ευλογούνται αυτές οι 10 περιοχές που θα ανακοινώσω σε πολύ λίγο. Ευλογούνται και σε αυτές τις 10 περιοχές θα κάνετε πάρα πολύ έρωτα, αγάπη και όλα αυτά. Τι ωραίο το Z4 το καινούριο. Πολύ ωραίο. Φτου φτου φτου. Οι 10 ευλογημένες περιοχές οι οποίες έχουν την αγάπη των Άγιων Κυπαετών. Για να δεις τη δικιά σου περιοχή Μπουρτζόβλαχε, γιατί θέλω να μου γράψετε χωριά. Για να δεις τη δικιά σου περιοχή, το μόνο που έχεις να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να γράψεις κάτω στα σχόλια τις περιοχές. Και εμένα η ομάδα μου διαλέγει, κάθε επεισόδιο μπαίνει μέσα στα σχόλια και διαλέγει 10 περιοχές. Και είναι τόσο μπουρτζόβλαχη η ομάδα μου, η οποία παρατήρησα ο πυριώτης μου το πει, μου λέει καλά ρε μαλέκα. Εσύ μου λέει ζητάς χωριά. Και αυτοί σου γράφουν πόλεις μου, λέει, διαλέγουν πόλεις στα χωριά και παίρνω τηλέφωνο στα κεντρικά, στα headquarters. Παίρνω στα headquarters στο YouTube και λέω μουνόπανα. Εγώ ζητάω από τους αγαπημένους μου καρεκλάδες, τους μπουρτζόβλαχους από τα χωριά. Ζητάω να γράψετε χωριά και εσείς βάζετε λέω ρε μαλάκες τις πόλεις. Πάτε καλά και σε αυτό το επεισόδιο τους είπα ότι θέλω να έχουν από τα σχόλιά σας μόνο περιοχές. Πώς μπορώ που εγώ, μπουσάκο μου, πώς μπορώ εγώ να δω την περιοχή μου? Το μόνο που έχεις να κάνεις αγαπημένε καρεκλά είναι να σταματήσεις τώρα το βίντεο όμως, τώρα να πατήσεις ένα like. Αν πατήσεις like υπάρχει διπλή ευλογία των Άγιων Κυπαετών. Καταλάβετε, πατάς ένα like και υπάρχει διπλή ευλογία των Άγιων Κυπαετών. Και γράφεις κάτω στην περιοχή σου, γράφεις γεια σου μπουσαριά, γεια σου μπουσαριά και την περιοχή σου. Γεια σου μπουσάρα μου, καλύτερότερε μοναδικέ. Όχι μοτοβλόγκερ, δεν υπάρχει το μοτοβλόγκερ πια. Καλύτερε, παγκόσμια, universal, ελληνόγλωσσο YouTuber. Σταματάμε τώρα παιδιά, γιατί η μέρα σημερινή είναι μία από τις πιο χαρούμενες μέρες της ζωής μου. Δεν ξεκινά το επεισόδιο αν δεν ευλογήσω τις 10 περιοχές. Γράψτε ρε μου νόμανα, γράψτε τις περιοχές τώρα εδώ στην αστυνομία θα πω τις περιοχές.
Εδώ θα πω τις περιοχές, εδώ μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα να πω τις περιοχές. Όχι, δεν μπαίνω μέσα γιατί θα με δέσουνε. Δεν μπαίνω, δεν μπαίνω γιατί θα γράφετε μαλακίες. Πάλι μαλακίες θα γράφετε, κάτι έχει γίνει εδώ μεταξύ. Εγώ λέω για περιοχές και εδώ κάτι γίνει. Ωραία, πούστη, δεν μπορώ. ΔΕΗ λέει, δεν μπορώ. Ωρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε μάλαξη. Ω μαλάκα. Σταματάω εδώ να πω τις παιδιά. Όλα καλά είναι παιδιά, όλα καλά ήτανε, όλα καλά, καλά αργήσαμε, καλά αργήσαμε. Οι 10 περιοχές που σήμερα έχουν την ευλογία, έξω από το Γιαννακόπουλο, πιο κάτω είναι ο Γιαννακόπουλος, είναι η εξής, πάμε, καλή ευλογία σε όλες, έτοιμοι. Άγιοι Κυπαετοί, ευλογήστε τις, Λεμεσό Κύπρου, Άντορ, αδέρφια, γεια σας αδέρφια, την Κύπρο, Ίντζορμπουργκ, Αυστρίας, Παλατίτσια Ημαδίας, Αγία Λάρισας, Αμαλιάδα Ηλίας, γεια σου ρε Αμαλιάδα, για την Αμαλιάδα αυτό. Με Μενχενγκλάνγκ, με το Λάιντρε Καρεγκλάνγκ, τι είναι αυτό, πόλη είναι αυτό, Γερμανίας. Εξάργια, Μότοφ και Μολότοφ. Και αναρχικοί βλέπουν τον Πούτσα. Μολότοφ και πετροπόλεμος στο κέντρο της Αθήνας. Ο άλλος εδώ γράφει Αχαρών, λέει 69 Αθήνα και μου γράφει και το τάφκα. Ρε μαλάκα καρεκλά, πας καλά ρε μαλάκα. Τι πολυκατοικία σου μας έγραψες. Δροσερό Ξάθνης. Ξάνε έπαθα και βαλικό. Και Καρδαμίλα Χίου. Αυτές είναι οι 10 ευλογημένες περιοχές που σήμερα εσείς που μένετε σε αυτές τις 10 περιοχές θα κάνετε πολύ έρωτα. Το σημερινό επεισόδιο είναι αυτό ιερωμένο σε μία και μοναδική. Σε αυτή. Μαράκι, μαράκι, φύγαμε και θα σας εξηγήσω τώρα. Τώρα θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Με το μαράκι είχαμε σχεδόν εξαφανιστεί. Είχε χαθεί το μαράκι και εκεί που είχε χαθεί και κοιτούσα στα TikTok. Κοιτούσα και την έψαχνα και ανέβαζε συνέχεια το μαράκι στο TikTok. Ανέβαζε ένα, πώς το λένε, ένα τουράκ που έλεγε ήρθα πάλι στην πόλη, γυάλισέ μου το πιστόλι, έλεγε το μαράκι. Δηλαδή το μαράκι ερχόταν στην πόλη και έλεγε σε κάποιον να του γυαλίσει το πιστόλι το μαράκι. Μόλις ήρθα πάλι πόλη, έλα να σου δώσω ακρόπολη. Και ένα άλλο που λέγανε, το ξέρω λέει το σνίκ, το τάντι και το νευγάι ήταν κάτι κόμενες και κολοτριβώτησαν το μαράκι με κάτι φίλες της τρεμαλάκα και λέγανε με κάτω από το σφήνικες και πίνω my ties. Και λέω μπράβο, λέω το μαράκι, μπράβο στα αρχίδια της το μαράκι. Μύκονο Σαντορίνη Ανδροτίνο, Μύκονο το μαράκι. Μέρα παραμέρα ρε μαλάκα. Γαμώ το σου γαμώ για κάμερα. Γαμώ το σου γαμώ για κάμερα. Γαμώ το για κάμερα. Για βάσεις και αρχίδια γαμημένα κινέζικες μαλακίες. Γαμώ την πουτάνα μου γαμώ. Γαμώ την πουτάνα μου γαμώ. Ανάποδα είναι η καμέρα πίσω. Αρε πούστιδες Κινέζοι. Περιμέντε ρε παιδιά να το φτιάξω. Και εκεί που γίναγε στη Σαντορίνη, στις Μύκονους και στην Ανδροτίνο Μύκονο μου σκάει μήνυμα μαλάκες από το πουθενά. Εγώ Αθήνα μαλάκα να δουλεύω για σας μαλάκα για 3 και 60. Και μου σκάει μήνυμα. Ακούστε το μήνυμα. Μέχρι να φτιάξω εγώ την γαμημένη την κάμερα γάμω το σ***κι πέταγε. Μπούσα μου, τι κάνεις? Το άλλο Σαββατοκύριακο τυχαίνει να έχω διήμερο ρεπό και αναρωτιόμουν αν θα ήθελες να περάσουμε ένα ωραίο φιλικό διήμερο παρέα. Τι λες? Γαμώ το σ*** μου! Γαμημένε Κινέζε! Πούστη Κινέζε! Πουσταριά! One eternity later. Και μου στέλνει μήνυμα το μαράκι και μου λέει το εξής. Το μαράκι Μπουσάκο,
Πάμε ένα διημεράκι. Πάμε ένα διημεράκι κάπου. Και τρελάθηκα, μαλάκες. Πραγματικά, όσα νεύρα και να είχα, λέω όχι, δεν θα υποκύψω. Δεν θα υποκύψω. Δεν πάω πάνω από 320 για να φύγουν οι κάμερες. Δεν μας φάγα κάμερες. Δεν θα υποκύψω, λέω όχι. Όχι, Μαρία μου. Γιατί όταν είχες την ευκαιρία να πάμε, με κεράτωνες. Μία που έστειλε το μήνυμα, μία που έψαχνα να πάμε για διήμερο. Για τέτοια κατάτια, για τέτοιος καρεκλάς. Μόλις ήρθα πάλι πόλη, έλα να σου δείξω Ακρόπολη, μαράκι. Σαπατάω την επόμενη μέρα και τρίω, μαράκι. Εντάξει, φιλικά όμως, όπως ζω το είπες και εσύ, θα πάμε φιλικά. Εντάξει, Μπουσάκο μου, λέει, πάμε φιλικά. Και παίρνω μια φίλη μου για να μην πλήρωσω πολλά κάτω στη Μορεβαζιά. Και της λέω, μωράκι, έχεις ένα ωραίο ξενοδοχείο με τζακούτσια. Έχεις ωραίο ξενοδοχείο με τζακούτσια για τον Μπουσάκο σου. Μου λέει, Μπουσάκο, έλα. Έλα, μου λέει, και θα τα βρούμε όλα, θα τα φτιάξουμε. Και κλείνω ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο προσβορά. Δύο μέρες να πάμε να... Φιλικό δίμηνο με το μαράκι, να σας πω κάτι. Τώρα μου έχει περάσει, φίλε, έχει περάσει και καιρός, πάνω από μήνας. Και δεν πάω να της κρατήσω κακιά, ρε φίλε. Δεν πάω να της κρατήσω κακιά. Θέλει φιλικά, φιλικά θα πάμε, μαράκι. Φιλικά. Και αύριο το πρωί θα την πάρω, θα πάμε με την μπούσα μου. Μωράκι μας, ή όχι που θα σ' άφηνα. Θα πάμε με την μπούσα μου να γράψω και κανένα επεισόδιο εκεί πέρα στη Μονιβασιά που μου αρέσουν τα μέρη. Εντάξει, θα μοιράσω καρτούλα. Θα πάμε. Μπορεί να σας κάνω επεισόδιο με το μαράκι, τα δυο μας, να γανόμαστε στο ίδιο βασίλευμα με την αγάπη μου, με τα σγουρά μαλλιά της. Με τα σγουρά μαλλιά της. Καθίστε, αυτό για το μαράκι μου. Σώπασε. Μόλις ακούει μαράκι, τσατίζεται. Τρελαίνεται. Λοιπόν, αύριο το πρωί φεύγουμε να πάμε στη Μορεβασιά. Πρέπει να πάω να φτιάξω πράγματα, να κάνω, να ράνω, όλα! Όλα πρέπει να... Δεν έχω φτιάξει τίποτα, όλα τελευταία στιγμή. Και θα πάμε με την μπούσα να γουστάρω κι εγώ που καιρό να πάω ένα ταξίδι και να κάνουμε φιλοσοφικές συζητήσεις στη Μορεβασιά δυο μέρες! Σαν τα φίδια με το έχει μαυρίσει μαλάκα το μαράκι. Είναι, λέει, μες στην πόλη, έλα να σου δείξω Ακρόπολη. Και λέω, για μένα τα λέει ή για άλλονα! Γαμιότανε το μαράκι, καλά τώρα αυτό είναι. Ακούστε τι γίνει, το μαράκι έχει γαμηθεί. Στάνταρ ένα μήνα. Μίκονο άνδρος ήρωτήνο Μίκονο. Σαν το Δελφίνι το εξπρέσο το Πειραιά. Δεν γίνεται να μην έχει γαμηθεί. Έχει γαμηθεί το μαράκι. Αυτό το ξέρω. Το θέμα ποιο είναι. Το μαράκι δεν έχει γαμηθεί καλά, καταλάβατε. Δεν έχει γαμηθεί που σαϊκά, βρε μαλάκες. Τι δεν καταλαβαίνετε. Έλα να σου δείξω πόλη. Ήρθα στην πόλη σου, μου λέει. Ήρθα στην Ακρόπολη. Εγώ το πήρα το μήνυμα. Το πήρα το μήνυμα εγώ από το μαράκι. Θέλει να μου γυαλίζει το πιστόλι το μαράκι. Δεν γίνεται να μην την αφήσει να μου γυαλίζει το πιστόλι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ. Από πού θα περάσω σαν τις υπλικάδες πέτρες. Κάτσε μωράκι μου. Και πάω τώρα να ετοιμάσω πράγματα. Πάμε να ετοιμάσουμε πράγματα, να πάμε με το μαράκι. Μούλι, έχει μαυρίσει, μαλάκες. Μαύρη κάβλα, μες στην κάβλα είναι. Μες στη μαυρισμένη είναι τα lines. Έχει τα lines το μαράκι. Γύρευε τι γινόταν εκεί πέρα. Δηλαδή το θα βγούμε, θα πάμε εκεί πέρα. Φιλικά, αλλά πώς να σας το πω, ρε αδέρφια μου. Αδέρφια μου, αλήτες σπουλιά, πώς να σας το πω. Θα έχω στο μυαλό μου ότι το μαγαρίζανε το μαράκι στη Σαντορίνη, ανέβαζε μόνη της στη Σαντορίνη. Ενώ στη Μύκονο και τη Σύρο και την Τίνο ανέβαζε με την παρέα της. Αυτά με τα FY, D, Daddy, σας γαμάει ο Daddy στο δεν καταλάβαινε στο πούτσο. Αυτά με την τραπ, δεν ξέρω από αυτά. Ζαλίζω, μαλάκες. Ζαλίζω. Καθίστε να σας βάλω το μήνυμα. Για να μην λέτε μαλακίες ότι τα βγάζω από το μυαλό μου, μουνόπανα. Καθίστε να σας βάλω το μήνυμα. Να ακούσετε τη φωνούλα της, την καυλοφωνάρα της. Εδώ κάτω από μια σικιά.
κάτω από μια θηκιά θα ακούσουμε τη φωνούλα της. Αδέρφια μου αλήτες πουλιά, μαράκι μου, έτσι θα έχει πεύκα στη μονεβασιά, στην πισίνα, έχει και μου είπε η φίλη μου, λέει, έχει μπουσάκο, λέει τέτοιο, πώς τα λένε στο πανιό, σάουνα έχει, λέει, να κάνουμε σάουνα ρε Μαρία. Καθυστερημένα, αλλά δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε αύριο. Έχει τύχει κάτι επίγον και δυστυχώς δεν θα μπορέσω, δεν θα τα καταφέρω. Συγγνώμη. Δεν μπορώ άλλο, ρε μαλάκες, πραγματικά να σας πω κάτι. Δεν μπορώ άλλο, μαλάκα, βαρέθηκα. 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 Βαρέθηκα, ρε μαλάκα, βαρέθηκα. Δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα, μαλάκες, κουράστηκα. Κουράστηκα. Βαρέθηκα, ρε μαλάκα, βαρέθηκα. Με κοροϊδεύει τώρα εμένα το μαράκι. Έκλεισα ρε μαράκι, δωμάτια ρε μαράκι. Δωμάτια έκλεισα ρε μαράκι. Έκλεισα δωμάτια ρε μαράκι. Δωμάτια έκλεισα. Φου μαλάκι, δεν είμαι καλά. Σας το λέω τώρα μέσα. Τώρα έχω ανεβάσει πίεση μαλάκι. Τώρα με χάνετε εδώ στη Λαμία, Αθηνό Λαμίας. Με χάνετε. Γιατί ρε μαράκι. Γιατί ρε μαράκι. Γιατί ρε μαράκι, τι σου έχω κάνει ρε μαράκι. Τι σου έχω κάνει, φεύγω ρε μαράκι. Τι σου έχω κάνει ρε μαράκι. Πες μου τι σου έχω κάνει. Τι σου έχω κάνει και τα περνάω αυτά τα πράγματα στη ζωή μου. Τι σου έχω κάνει. Γιατί μου το κάνεις αυτό ρε Μαρία. Γιατί. Δεν μπορώ άλλο ρε μαλάκι. Μαλάκα, ειλικρινά σας μιλάω τώρα, μα το Θεό, σκέφτομαι να την μπλοκάρω. Τώρα, μα το Θεό, σκέφτομαι να την μπλοκάρω. Τελείως. Να πάω να γαμηθεί. Δεν μπορώ άλλο, μαλάκα, κουράστηκα. Κουράστηκα, βαρέθηκα, μαλάκα, με περνάει για μαλάκα. Δηλαδή, έτσι έκανα το δύσκολο, έκανα πίσω, έκλεισα τα τέτοια, έβγα χαρά, χαρά, και μου το ακυρώνεσαι, Μαρία, πει 12 ώρες πριν φύγουμε. Φεύγω. Τέλος όλα. Να πάω να γαμηθούν όλα. Φεύγω μαλάκες, πάω πάνω, φεύγω στα βουνά, φεύγω, τέλος, δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κάθεσε μη καμφίδι, τέλος, γαμώ την τρέλα μου, γαμώ τη Μαρία μου, γαμώ. Με πονάει που δεν βλέπω πια τα μάτια σου, δεν νιώθω πια τα χάδια σου, με εκδικήθηκες. Το ξέρω πάντα θα θυμάσαι όπου και να είμαι, με το χαμόγελό σου προσποιήθηκες. Με πονάει που δεν βλέπω πια τα μάτια σου.